καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αλιβιζάτου σε σχέση με την κατάθεση. Μας κάνει λόγο για τους τρεις ομόκεντρους κύκλους, για το πολύ χαρακτηριστικό που είπε ο καθηγητής ότι χωρίς τη βία η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει και ότι την κινητοποιούν τα τάγματα εφόδου, ενώ συμπλήρωσε στο τέλος ότι ο μάρτυρας Αλιβιζάτος είπε ότι είναι αδιανόητη η δημοκρατία να ολιγορεί μπροστά σε τέτοια περιστατικά. Ηγετική παρουσία Κασιδιάρη και το ότι λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας είχε τη δυνατότητα να πράξει όσα έπραξε, πράγμα το οποίο σχολίασαν και άλλοι συνήγοροι στη συνέχεια, που κατά τον συνήγορο Μαλαγάρη έχει σημασία για την εγκληματική οργάνωση και την κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης αυτής. Ζαφυρίου μας μίλησε για ταύτιση του κόμματος της Χρυσής Αυγής και της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, όπως αυτή παραπέμφθηκε και εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την έδρα της δίκης. Μίλησε για την μάρτυρα Τρούλου, η οποία αναγνώρισε τον βουλευτή Μίχο σαν πρωταγωνιστή και δράστη του τάγματος εφόδου στην Πάρο. Μίλησε για το ότι η μάρτυρας ανέφερε ότι η επίθεση είχε χαρακτηριστικά οργανωμένης επίθεσης με τη δημιουργία αισθήματος φόβου, αποβλέπουν στην εγκαθίδρυση ναζιστικού καθεστώτος επί Ζαφυρίου, ορμόμενη από αυτά που έλεγε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ότι θέλουν να ξέρει ο κόσμος την εξουσία τους. Ντύνονται ομοιόμορφα, αναφέρεται στην υπόθεση της επίθεσης στο νεαρό στη Μπάτρα, όπου κάποιος από τους επιτιθέμενους είπε ότι εδώ κάνουν κουμάντο οι Ναζί, ενώ σημειώνει σε σχέση με το ότι θέλουν να ξέρει ο κόσμος την εξουσία τους, ότι οι βιοπραγίες στο Μεσολόγγι και τη Ραφίνα έγιναν μπροστά στις κάμερες. Ήταν οργανωμένες, λέει, γιατί κάποιος είχε φωνάξει αυτές τις κάμερες. Επικαλείται όσα είπε ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν υπεύθυνος για τα μέτρα τάξης που είχαν σχεδιαστεί από την ελληνική αστυνομία, ότι αν δεν ήταν βουλευτής ο Κασιδιάρης θα είχε συλληφθεί ούτως ή άλλως με την συμπεριφορά του, λόγω της συμπεριφοράς του αυτής. Με τον συνήγορο Ζωγράφο, ο οποίος αποκαλεί τον μάρτυρα Μαυρίδη αντιεξουσιαστή με σύμβαση έργου και τον κατηγορεί ότι δεν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει κατ' επιλογή τα στενά της Πάρου, ενώ θεωρεί δεδομένο ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη διαδικασία ο μάρτυρας Μαυρίδης και δεν είχε καν το θάρρος να το πει. Κάνει και την ερώτηση τι θα έκαναν στην ταβέρνα αφού είχαν ήδη διατρανώσει την αντίθεσή τους, η οποία μας θυμίζει τι έκανε ένα 16χρονο παιδί 10 η ώρα το βράδυ στα Εξάρχεια. Ο συνήγορος Ζωγράφος μας φέρνει μια ρίση του Ότο φον Μπίσμαρκ από πολλές δεκαετίες πίσω, καθηγητέ τρεις εχάθη είπα τρεις, είναι, αξίζει να σημειώσουμε ότι με κάτι τέτοια πράγματα προχώρησε μετά από κάποιες δεκαετίες η Γερμανία και εξελίχθηκε σε αυτό το οποίο είδαμε και έζησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και προκάλεσε πάρα πολλούς νεκρούς με κάτι τέτοιου τύπου αφορισμούς για ακαδημαϊκούς, για την κουλτούρα κτλ. Μας λέει ότι για πρώτη φορά εγώ έχω εισφέρει την έννοια του πολιτικού ακτιβισμού που πρέπει να διαχωριστεί από την έννοια της πράξης βίας. Εδώ να διορθώσουμε τη συνήγορο, δεν την έχει εισφέρει η ίδια την έννοια του πολιτικού ακτιβισμού, ειδικά για την Χρυσή Αυγή. Την έχει εισφέρει ο Ανδρέας Ολοβέρδος κάποια χρόνια πίσω, λέγοντας ότι είναι πολιτικοί ακτιβιστές και διάφορα τέτοια τα οποία τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κρήτη αναφέρεται στο ότι η αντισυγκέντρωση ήταν παράνομη και αυτή λέει είναι η αλήθεια, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, υπονοώντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα, επειδή κατά την άποψη οποιοδήποτε θα ήταν παράνομη αυτού του τύπου η αντισυγκέντρωση, μπορεί κάλλιστα και είναι νομιμοποιημένος ο όποιος Κασιδιάρης με τους όποιους με τα όποια μέλη της Χρυσής Αυγής που σχημάτιζε ένα τάγμα εφόδου να επιτεθεί σε όποια αντισυγκέντρωση θεωρούν παράνομη. Τάγμα εφόδου καπή. Η γραμμή είναι καπή, να ονοματιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους ηγήθηκε ο Παναγιώταρος και εισέβαλαν στην εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Παλιά Βουλή. Τους λέει λοιπόν τάγμα εφόδου καπή και για τον Άγιο Παντελεήμονα μιλάει για τάγμα εφόδου το οποίο αποτελείται από Ρουμάνους, Βούλγαρους, Εβραίους και τρανσέξουαλ. Ο Αλεξιάδης μας λέει ότι εντάξει, στην Πάρο και αν έπεσε ξύλο, τι θέλουν τώρα. Αυτοί που το φάγανε μάλλον, ρωτάει
αυτός ευθύνεται, λέει, αυτός ψεδέρνει ή εσύ που τον προκαλείς και προκαλείς αυτό τον πανικό. Ρώτησα, λέει, την Τρούλου και τον Μαυρίδη, τους μάρτυρες αναφορικά με το περιστατικό του, της Πάρου, γιατί να πιάσει ο Μίχος, λέει, μόνο την Τρούλου και να χτυπήσει το κεφάλι της δύο φορές στον τοίχο με τέτοια διάπλαση. Δεν θα είχε κεφάλι τώρα, αν ήταν αλήθεια.